Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Με κάθε επισημότητα ο Δήμος Νέστου έτσι και φέτος γιορτάζει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου της Χρυσούπολης, όπου αυτή τη στιγμή τελείται η Θεία Λειτουργία. Το παρόν δίνει σύσσωμη η στρατιωτική αλλά και η πολιτική ηγεσία της περιοχής και πλήθος πιστών. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές, κατά συνέπεια, κύριε πρέσβη, έχουμε πόλεμο. Αυτή την απάντηση αναγκάστηκε να δώσει στον Ιταλό πρέσβη Εμμανουέλε Γκράτσι, ο Απόστολος Συνταγματάρχης και μη εκλεγμένος Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ιωάννης Μεταξάς. Και λέω αναγκάστηκε γιατί από την ιστορία αλλά και από την αυτοβιογραφία του γνωρίζουμε ότι την ώρα που έλεγε αυτά τα λόγια δεν είχε στο μυαλό του ιδέες για αντίσταση και πόσο μάλλον για νίκη. Ούτε πίστευε ότι έπρεπε το σωστό, αντιστεκόμενο στον άξονα του Μουσολίνη και Χίτλερ. Στο κάτω-κάτω και αυτός ο ίδιος ήταν στην Ελλάδα το ίδιο πράγμα που ήταν οι δύο προαναφερθέντες κύριοι στη χώρα τους, φασίστες δικτάτορες. Ο Ιταλός πρέσβης του είχε παρουσιάσει ένα μνημόνιο. Ένα μνημόνιο που απαιτούσε ελάχιστες πραγματικά παραχωρήσεις εθνικής κυριαρχίας από μεριά της Ελλάδας. Αιωνία η μόνη μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μόνη μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη.
Σήμερα είναι μια ημέρα μνήμης, τιμής σε όσους έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία, στον αγώνα τους που αποτελεί παράδειγμα για μας και φυσικά και χρέος, καθώς η σημερινή, η φετινή χρονιά σημαδεύεται και από τα 100 χρόνια της γενεοκτονίας της Ποντιακής. Άρα λοιπόν ένα επιπλέον στοιχείο για να διδάσκονται οι νεότεροι και οι παλαιότεροι έχουν χρέος να μεταλαμπαδεύουν αυτό που η ελληνική ψυχή, το ελληνικό έθνος έχει μέσα στο DNA του. Να αναγεννάται, να δίνει τη δυνατότητα πάντοτε στους αιώνες να διονύζεται αυτό το υπερήφανο και υπέροχο έθνος. Να είστε λοιπόν καλά, χρόνια πολλά, χρέος τιμή σε όλους εμάς, να είμαστε έτοιμοι, να βρισκόμαστε πάντοτε στις επάλξεις, να δίνουμε τη δυνατότητα στη νεότερη γενιά να μάθει σωστά την ιστορία της, να μάθει ότι η Ελλάδα έμεινε στους αιώνες αγωνιζόμενη. Ίσως είναι το μοναδικό έθνος που έδωσε τόσους πολλούς αγώνες για την ελευθερία του. Αυτό λοιπόν το αναπόσπαστο χρέος τιμής σήμερα τιμούμε, υμνούμε και θεωρούμε αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας μας. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι θα έχουμε συνέχεια στους αιώνες. Είναι σημειολογικό και νομίζω δίνει το στίγμα αυτής της χρονιάς, αυτής της εποχής. Το ποντιακό ζήτημα ξεφεύγει από τα στενά όρια τα ελληνικά, έχει περάσει στα ευρωπαϊκά όρια, στο παγκόσμιο επίπεδο. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού είναι μονόδρομος να τύχει της αναγνώρισης αυτής που έχουν όλες οι γενοκτονίες στην ιστορία των εθνών. Και φυσικά για μας τους Έλληνες και Πόντιους αποτελεί ένα απόσπατο μέρος της ιστορίας μας. Έχουμε χρέος τιμής πέρα από αυτό να μην επιτρέψουμε ποτέ να ξανασυμβεί το ίδιο γεγονός. Φυσικά στο δικό μας έθνος, στη δικιά μας ράτσα αλλά και σε κανέναν λαό. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, χρόνια πολλά στην Καβάλα, χρόνια πολλά στον όμορφο Νέστο. Σήμερα είμαστε εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρών μας, των ηρών οι οποίοι δεν λύγησαν ούτε μία στιγμή, πολέμησαν σαν θεριά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια μέρα η σημερινή, μιας και οι Έλληνες, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, δεν γιορτάζουν τις εξόδους τους από τους πολέμους, αλλά την είσοδο τους στον πόλεμο. Αυτό είναι μια πράξη γενναιότητας, μια πράξη ανδρείας. Οι Έλληνες δεν γονατίζουμε παρά μόνο μπροστά στους ήρωές μας, έλεγε ο Γιάννης ο Ρίτσος, κάτι το οποίο το προσυπογράφω. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Πολίτη, η Περιφέρεια πήρε την απόφαση να περάσουν φέτος πρώτα τα δημοτικά σχολεία και μετά οι σύλλογοι. Στην παρέλαση της Χρυσούπολης είδαμε να περνάει ο Σύλλογος Ποντίων πρώτος, και αυτό οφείλεται στη γενοκτονία των Ποντίων. Νομίζω ότι η μικρή σημασία έχει με ποια σειρά παρελάβει κάποιος. Σημασία έχει να δώσει ο καθής από εμάς το παρόν. Είτε παρελάσει τελευταίος είτε πρώτος, νομίζω ότι δεν αλλάζει κάτι. Σαφώς και τιμούμε τη γενοκτονία των Ποντίων και σαν περιφέρεια. Νομίζω ότι η περιφέρεια διαχρονικά στηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες αν θέλετε εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους ήρωές μας. Οπότε δεν θα σταθούμε σε αυτό. Καλώς παρέλασαν όσοι παρέλασαν και με τη σειρά που παρέλασαν. Να είστε καλά, ευχαριστώ.